Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να εποπτεύσουμε από ψηλά τα μέτωπα της πυρκαγιάς και να δούμε πραγματικά ένα σπάνιο φαινόμενο, εκατοντάδες εστίες, οι οποίες προκλήθηκαν από ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο καιρικό φαινόμενο, από μια ξηρή καταιγίδα το βράδυ της Παρασκευής, με δεκάδες κεραυνούς, χωρίς όμως ίχνος βροχής, και ταυτόχρονα από τη συγκυρία, από μια συστοιχία συγκυριών. Στο νησί δεν έβρεξε, ενώ σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα έχει βρέξει πάρα πολύ νερό, και ταυτόχρονα είχαμε πολύ ισχυρούς ανέμους, ειδικά στην περιοχή της Θάσου. Από την πρώτη στιγμή φέραμε το σύνολο των δυνάμεων, των εναέριων μέσων και μεγάλη δύναμη επίγειων μέσων της πυροσβεστικής, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τρία παράλληλα μεγάλα μέτωπα. Σήμερα η εικόνα είναι καλύτερη από τις δύο προηγούμενες μέρες. Ευελπιστούμε ότι μέσα στη μέρα θα μπορεί τα μέτωπα της πυρκαγιάς να έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Εν τούτης η καταστροφή είναι πολύ μεγάλη και θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα προκειμένου να σπεύσουν, να υπάρχει μια στοιχειώδης αποκατάσταση των ζημιών, των πληγέντων, αλλά ταυτόχρονα μια πρόνοια για αντιπλημμυρικά έργα, διότι μπορεί μέχρι σήμερα να μην έχει βρέξει τη Θάσο, αλλά σίγουρα θα έχει βροχές στο επόμενο διάστημα και δεν πρέπει να αλλάξει ο χάρτης του νησιού. Η Θάσος, να το πω αυτό, παραμένει στο Στολίδι, στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Είναι μεγάλη η καταστροφή μεν, αλλά η Θάσος έχει τεράστια αποθέματα πρασίνου και θα παραμείνει ένας πολύ σημαντικός τουριστικός προορισμός. Σήμερα είχαμε λοιπόν την ευκαιρία, πέραν της καταγραφής, να αποφασίσουμε και κάποια επόμενα βήματα. Άμεσα, τις επόμενες μέρες, αμέσως μετά την κατάσβεση, θα έρθει ειδικό μη επανδρομένο αεροσκάφος drone για να καταγράψει από ψηλά και να χαρτογραφήσει τις πληγήσεις περιοχές. Θα έχουμε άμεση καταγραφή με κλιμάκια τόσο του Δήμου της Περιφέρειας αλλά και του Υπουργείου Υποδομών των ζημιών, κυρίως των ζημιών σε υποδομές, υλικοτεχνικές υποδομές, σπίτια, γεωργικές ζημιές, αγροτικές ζημιές και ζημιές βεβαίως που έχουν να κάνουν με μελίσια, με κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Θα έχουμε μια πλήρη καταγραφή προκειμένου να προβούμε άμεσα και στις αποζημιώσεις. Σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις γεωργούς, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω του ΕΛΓΑ θα αναλάβει άμεσα. Σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους, το Υπουργείο Υποδομών με την δυνατότητα μιας αποζημίωσης για επανακατασκευή οικειών, θα έχουμε τη δυνατότητα μιας αποζημίωσης κατά 80% από χρήματα του Υπουργείου Υποδομών, του κράτους και 20% μακροχρόνιο δανεισμό. Από εκεί και πέρα θα προβούμε άμεσα στις μελέτες αλλά και στην υλοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων. Θα έρθω σε λίγο σε επικοινωνία και με τον Υπουργό Άμυνας προκειμένου να δούμε και την δυνατότητα να έρθει στο νησί κλιμάκιο του μηχανικού του στρατού, της μονάδας του μηχανικού, προκειμένου να δούμε άμεσα τι μπορεί να γίνει για να προλάβουμε πιθανές βροχοπτώσεις στο επόμενο διάστημα, αλλά θα προχωρήσουμε άμεσα και μελέτες προκειμένου να έχουμε τα πρώτα σημαντικά έργα για την αντιπλημμυρική προστασία. Και βεβαίως θα κινηθούμε και στην κατεύθυνση της γρήγορης αναδάσωσης. Όλοι έχουμε τις μνήμες της μεγάλης πυρκαγιάς του 85 και του 89, που ένα μέρος της είχε αναδασωθεί, έχει αναδασωθεί σήμερα. Θέλω κλείνοντας να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και να δώσω τα συγχαρητήριά μου στους ανθρώπους της πυροσβεστικής, αλλά και σε άντρες και γυναίκες εθελοντές που από την πρώτη στιγμή βρισκόντουσαν στην πρώτη γραμμή του μετώπου, των μετώπων. Ιδιαίτερα να ευχηθώ καλή ανάρρωση στους 5 άντρες πυροσβεστικής που τραυματίστηκαν στην προσπάθεια να έρθουν αντιμέτωποι με τις φλόγες και να δώσω βεβαίως και συγχαρητήρια στους αφανείς αυτούς ήρωες, στους πιλότους που σε πολύ δύσκολες συνθήκες φέτος όλη τη χρονιά, γιατί ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά σε όλη την Ελλάδα και πάνω που νομίζαμε ότι έχει τελειώσει η δυσκολία,
στα μέσα του Σεπτέμβρη έρχεται και μια πυρκαγιά στη Θάσο από εξαιρετικά απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα. Να τους συγχαρούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, αλλά όχι μόνο να τους συγχαρούμε, να δεσμευτούμε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στο μέλλον για να ενισχύσουμε την υλικοτεχνική τους υποδομή. Κύριε Πρόεδρε, φορολογικά θα γίνει κάτι στο νησί με επαλλαγές ότι έγινε στη Λευκάδα και στη Χίο? Θα το καταγράψαμε το αίτημα από την πλευρά των φορέων και θα υπάρχουν ό,τι συνέβη στη Λευκάδα και στη Χίο θα δούμε να γίνει και στη Θάσο. Σε ό,τι αφορά τους πληγέντες οπωσδήποτε, βεβαίως υπήρχαν και διάφορα άλλα αιτήματα τα οποία καταγράψαμε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Πάντως εγώ θέλω να κλείσω δίνοντας το μήνυμα ότι παρά την ζημιά που είναι σημαντική, η Θάσος παραμένει ένας εξαιρετικά όμορφος τουριστικός προορισμός και ο τουρισμός πήγε καλά φέτος και θα συνεχίσει να πηγαίνει καλά, γιατί έχει μέλλον ακόμα ο Σεπτέμβριος και Οκτώβριος. Υπήρξε αναφορία για τηλεφώνηση βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ του Καβάλιας. Το απάντησε υπουργός που ήταν στην συνέντευξη. Εσείς ήσασταν εδώ και έχετε εικόνα. Είσαστε εδώ και έχετε εικόνα ότι από την πρώτη στιγμή υπήρχε μια πρωτοφανής κινητοποίηση. Από την πρώτη στιγμή. Γιατί ήμασταν μέσα στη συστοιχεία των ατυχών περιστατικών που περιέγραψα. Ήμασταν τυχεροί ότι δεν υπήρχε πουθενά αλλού στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή φωτιά. Δεν υπήρχαν φωτιές. Και άρα μπορούσαμε να φέρουμε όλα τα μέσα από την πρώτη στιγμή, με εξαίρεση κάποια που επιχειρούσαν στο Άγιον Όρος, που και εκεί από κεραυνούς είχαμε κάποιες πυρκαγιές. Στις 3. Να ξαναπάρει στις 3 η γραμματέας. Δηλαδή να ενοχλήσει τον υπουργό στις 3. Έχει συγχυθεί πάρα πολύ. Γι' αυτό και ζητάμε μια απάντηση. Σε 5 λεπτά όμως τον πήρε τηλέφωνο ο υπουργός. Ακούστε, επειδή έχει το επάγγελμά σας είναι ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μπορείτε να κάνετε live ρεπορτάζ και να καταγράφετε τα πάντα. Πρέπει λοιπόν να πω, γιατί το είδα και εγώ αυτό το περιστατικό, ότι το πρόβλημα ήταν ότι ο βουλευτής έπαιρνε όχι στο Υπουργείο το άμεσα υπεύθυνο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Έψαχνε να βρει τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος ήταν ήδη από το πρωί, από τα χαράματα, ήταν μεσημέρι, στο κέντρο επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη. Και βεβαίως λίγο αργότερα ήταν και στο ίδιο το νησί. Όταν λοιπόν παίρνετε σε άλλο Υπουργείο, είσαστε αντιμέτωποι με το δαίμονα της γραφειοκρατίας. Αλλά η ουσία είναι ότι εδώ στην Θάσο η κρατική μηχανή, παρά τις δυσκολίες που έχει, αντιμετώπισε όσο πιο έγκαιρα γινότανε. Ήταν εδώ από την πρώτη στιγμή. Πρέπει να δούμε όμως το πώς αυτούς τους ανθρώπους θα τους ενισχύσουμε. Ήμασταν τυχεροί, επαναλαμβάνω, που είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε 15 νέα μέσα από την πρώτη μέρα στο νησί. Γιατί δεν γινόταν αλλού πυρκαγιές. Αν όμως είχαμε και αλλού πυρκαγιές, ή αν αυτή η φωτιά ήταν στα μέσα του Ιούλη που έχουμε σε όλη την Ελλάδα γεγονότα πυρκαγιών, θα ήμασταν σε πολύ πιο δύσκολη θέση. Άρα αυτό το οποίο πρέπει να δούμε τώρα είναι πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε τη δουλειά αυτών των ανθρώπων που δίνουν τη μάχη κάθε καλοκαίρι με αντίξωες συνθήκες.